Η Μαρία Βούσουλα τώρα είναι μαζί μα και έχει στην κατανομή των κρούσματων στην Αττική. Έχει ενδιαφέρον να, να, δούμε πώς, πού εντοπίζονται τα κρούσματα στο όνομα. Να ξεκινήσουμε από το κέντρο τη Αθηνασία, εκεί που εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα. Έχουμε λοιπόν 71 και μιλάμε για τι περιοχέ Πατήσια, Κυψέλη, Παγκράτη και Ζωγράφου. Mm. Θα πάμε στη συνέχεια στον Πειραιά και στον Πειραιά θα δούμε ότι τα κρούσματα είναι 38. Και θα συνεχίσουμε με το βόρειο τομέα Αθηνών, την Κυφυσιά, το Χαλάδρυ και την Πεύκη δηλαδή, όπου εκεί, την Πεντέλη, με συγχωρείτε, είναι 34 τα κρούσματα. Αυτό ήταν ο βόρειος τομέα. Αν πάμε και στον νότιο τομέα, σιγά-σιγά, ναι, το σιγά, το με τα 34 και τον που είδαμε. Τομέα, ναι, 34. Θα... Πάμε θα λοιπόν, θα δούμε, λοιπόν νότια. σε γλυφάδα. Παλαιό Φάλιρο και Νέα Σμύρνη, 33 κρούσματα. Στο δυτικό τομέα Αθηνών, στο Περιστέρι, το Εγάλιο και το Χαϊδάρι, έχουμε mm -hmm. 27. Και στη Δυτική Αττική, Ελευσίνα, Ασπρόπυρο και Μάνδρα, έχ, Μέγαρα, έχουμε... 26. Να μείνουμε εδώ. Ακούσαμε και τον κύριο Χαρταλιά να λέει ότι τουλάχιστον πάνε καλά τα πράγματα. Ναι, Μαζί με τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν ναι. υπάρχει διασπορά μεγάλη. Και θα κλείσουμε με την Ανατολική Αττική, το Κοροπή, τη Ρεφίνα και το Μαρκόπουλο, που εκεί τα κρούσματα ΣΥΑ είναι 13. Μάλιστα. Γενικώ έχουν περιοριστεί τα κρούσματα στην Αττική. Άντε να δούμε πώ θα πάνε οι επόμενε μέρε. Ευχαριστούμε, Μαρία.